Καλημέρα κυρία Δουλειράκη, αγαπητή Αγγέλα, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες. Για τους αγρότες μας, ναι, είδαμε μια σκληρή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, το άρθρο 99 του ισχύοντος νόμου που κρατήθηκε σε ισχύ και με τον νόμο Μπρούτσι του 2020, που δίνει μειωμένες συντάξεις σε όλους τους αγρότες μας, περίπου μισό εκατομμύριο, οι οποίοι δεν παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, παρά το ότι έχουν 15 και 20 χρόνια ασφάλισης, που ο νόμος υποχρεωτικά σε όσους έχουν 15 και 20 χρόνια ασφάλισης δίνει πλήρη εθνική σύνταξη. Στους αγρότες μας στερεί ένα μεγάλο κομμάτι ανάλογα με το άρθρο και έχουμε και παραδείγματα. Άρα λοιπόν κλέβουν οι δύο νόμοι, του Κατρούγκαλου και του Τζουβρούτσι, το 16 και το 20, κλέβουν από τους αγρότες μας. Γι' αυτό οι αγροτικές συντάξεις είναι όλες μειωμένες, επειδή έχουν δώσει μία μεταβατικότητα και μέχρι το 2030 οι αγρότες μας, συνταξιούχοι και οι αγρότησες, δεν θα παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, παρά το ότι έχουν τη βασική προϋπόθεση της 15ετίας και της 20ετίας, αλλά θα παίρνουν μόνο μειωμένη και αναλογία. Είναι... Έχουμε τα παραδείγματα σε μια ανάλυση που έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ και βεβαίως ήταν και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, που κυκλοφόρησε το παρελθόν Σαββατοκύριακο. Κύριε Μητρόπουλε, για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ειδικά για τους αγρότες, όταν λέτε ότι υπάρχει τρόπος, κατοχυρώνονται πράγματα ή κατοχυρώνουν πράγματα με τη σύνταξή τους, αυτοί θα πάρουν μόνο το μισό με βάση το νόμο Κατρούγκαλου και Βρούτσι που αναφέρατε. Είναι, αν θέλετε, επιταγή των θεσμών. Είναι επιταγή των δανειστών και είναι και συμφωνία των τριών μνημονιακών κομμάτων της πατρίδας μας, διότι και τα τρία ψηφίσανε την μειωμένη καταβολή εθνικής σύνταξης τους αγρότες και τις αγρότησές μας μέχρι το 2030. Έχουμε τη σχετική διευθύνση, έχουμε τη σχετικά υποδείγματα πόσο μειωμένες είναι οι εθνικές συντάξεις, που θα πάρουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη και οι σημερινοί αγρότες ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και οι μελλοντικοί από 1η-1η-31, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου που κράτησε σε ισχύ ο νόμος Βρούτσι. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Μητρόπουλε, τώρα ξέρετε, αυτό είναι και οξύμορο, είναι ηρωνικό, διότι την ίδια ώρα οι υπουργοί Γεωργίας, Ανάπτυξης ή, εν πάση περιπτώσει, όπως ονομάζεται το κάθε υπουργείο διαχρονικά, και από τους μπλε και από τους πράσινους και από τους κίτρινους και από τους ροζ κλπ. Αυτό το οποίο λένε, εμείς στηρίζουμε την αγροτική οικονομία, εμείς στηρίζουμε τον αγρότη, εμείς προσπαθούμε για τον αγρότη, για την διαβίωση του αγρότη. Αυτό το οποίο λέτε αυτή την ώρα, διότι λέτε ότι υπάρχει και η συμφωνία των τριών κυβερνήσεων που ψήφισαν αυτοί, σημαίνει ότι τους ρίχνουν στον κοιάδα. Πώς θα ζήσουνε? Μάλιστα. Με δεδομένο, ίσως επειδή οι αγρότες μας για να στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα είχαν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές τα προηγούμενα χρόνια και κάποτε ήταν προαιρετική ασφάλιση, με το πρόσχημα ενδεχομένως αυτό, τους δίνουν συντάξεις κάτω από τα 400 και 420 ευρώ, ενώ για όσους στην πατρίδα μας έχουν 15 χρόνια ασφάλισης είναι υποχρεωτική η εθνική σύνταξη 346 ευρώ και από εκεί και πάνω χτίζεται η ανταποδοτική, και για όσους έχουν 20 χρόνια ασφάλισης παίρνουν τα 384 της εθνικής σύνταξης και πάνω από εκεί την ανταποδοτική. Στους αγρότες μας αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει με διάταξη των τριών κομμάτων, ναι, που μας κυβέρνησαν στην πατρίδα μας. Άντε ζήσε λοιπόν. Αναφορικά τώρα με τα αναδρομικά, διότι η αλήθεια είναι, εγώ θα το κάνω προσωπικό, αλλά σας λέω την αλήθεια, κύριε καθηγητά, ότι με αυτά τα αναδρομικά έχω χάσει τον μπούσουλα. Ποιος δικαιούται, τι δικαιούται, γιατί δικαιούται? Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας Σολομελίας που προσωπικά εξεδίκασα, και είμαι περήφανος, παρά το ότι η απόφαση δεν ήταν στις προσδοκίες όλων των συνταξιούχων, η απόφαση είπε, όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20 να πάρουν αμέσως τα χρήματά τους. Ένα χρόνο έχει βγει η απόφαση και ακόμη αυτοί που κάνανε αγωγές δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Δεύτερο, η κυβέρνηση είχε πει ότι, επειδή δική της υπουργοί παρότριναν τους συνταξιούχους να μην κάνουν αγωγές, είχε πει ότι θα δούμε δημοσιονομικό χώρο να πάρουν και αυτοί που δεν είχαν κάνει αγωγές. Σήμερα, κυρία Δουλειράκη, αγαπητοί ακροατές, είμαστε ένα χρόνο
μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας και αυτοί που δικαιώθηκαν εδώ και ένα χρόνο και αυτοί που δικαιώθηκαν και είχαν κάνει αγωγές δεν έχουν πάρει τίποτε, αλλά και άλλοι που δεν είχαν κάνει αγωγές επίσης δεν έχουν πάρει τίποτε. Ναι. Και προχθές ήρθε ο κύριος Υπουργός Εργασίας, ο συνάδελφός σας στο Sky, τον κύριο Γιώργο Αυτιά, και είπε ναι, εμείς θα δώσουμε σε αυτούς που έχουν κάνει αγωγές. Ένα χρόνο τώρα βγήκε η απόφαση, δεν έχουν δώσει, κυρία Δουντιεράκη, τίποτα. Ούτε στους μεν, ούτε στους δε. Μισό πάλι. Εμείς πιέζουμε. Μισό πάλι. Γιατί και πάλι δεν το κατάλαβα. Αναφέρεται τα αναδρομικά που έχουν να κάνουν μόνο με τα δώρα και αυτούς που έχουν καταθέσει αγωγές έως τον Ιούλιο του 20 ή γενικότερα αναδρομικά από ό,τι τους έχει κοπεί από τη σύνταξη. Όχι, τα αναδρομικά από όσο έχουν κοπεί στη σύνταξη απαγόρευσε η κυρία Σακελαροπούλου να τα πάρουμε την ανατροπή των αποφάσεων του 15 που είχαν ευνοήσει τους συνταξίουχους με την απόφαση του 19 με πρόεδρο την κυρία Σακελαροπούλου απαγορεύτηκαν να δοθούν τα αναδρομικά όλων των περικοπών και αναγνωρίστηκε να δοθούν αναδρομικά ενώ σε δεκαμήνου. Για αυτά τα αναδρομικά μιλάμε τώρα. Ναι. Διότι μετά την απαγόρευση από την πρόεδρο και βέβαια στην Ολομέλεια που ανέτρεψε τις αποφάσεις του 15 που είχαν ακυρώσει όλες τις περικοπές, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε να πάρουν μόνο για ένα δεκάμηνο και είπε να πάρουν μόνο όσοι έχουν κάνει αγωγές. Ναι. Είπε και αυτό το απαράδεκτο. Ακόμη αυτή η απόφαση και κατά το σκεπτικό της απόφασης αλλά και κατά τις δεσμεύσεις του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί ούτε για τους μεν, ούτε για τους μεν. Μάλιστα. Αλλά φαίνεται ότι δεν ξεπαγώνουν ούτε οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα όπως διάβασα. Το είπε χθες πάλι και μας ευκαιρίασε. Γιατί? Διότι όλα τα νέα παλικάρια, αγόρια και κορίτσια, που έχουν πιάσει δουλειά από το 12 μέχρι σήμερα για 11 χρόνια και έπρεπε να παίρνουν 3 τριετίες αυξημένο μισθό κατά 30% όλους τους μήνες, ο κύριος Υπουργός είπε εγώ δεν ξεπαγώνω τις τριετίες, θα συνεχίσουμε να απαγορεύουμε την λήψη τριετιών, πολυετιών και προϋπηρεσίας και επιδομάτων για τους νέους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας το μνημονιακό νόμο του 12 που λέει ότι αν η ανεργία δεν πέσει στο 10% και από το 12 μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει κάτω από το 10%, οι νέοι εργαζόμενοι που έχουν πιάσει δουλειά από το 12 μέχρι σήμερα δεν παίρνουν ούτε τριετίες, ούτε πολυετίες, ούτε οικογενειακά, ούτε άλλα επιδόματα. Αφορά λοιπόν και τους παλιούς και τους νέους εργαζόμενους. Και τους παλιούς και τους νέους για την δουλειά που έχουν κάνει από το Φεβρουάριο του 12 μέχρι σήμερα. Από αυτό το μέτρο έχουν κλέψει από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που είναι οι πιο χαμηλόμισθοι 12 δις. Μα εκεί θα πήγαινε και αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Πόσα χρήματα έχουν χαθεί και πόσα χρήματα έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτή την απόφαση που δεν καταλαβαίνουν. Σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς και μια ομάδα που έχουμε με επικεφαλή στην Αγγελική Μητροπούλου, είναι διδάκτορ νομικής και βέβαιος τη γατέρα μου και εργατολόγος, έχουν χαθεί 12 δις σε μισθούς και τριετίες και 2 δις από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Λόγω του ότι σήμερα συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον μνημονιακό νόμο του 12, ενώ κατά τους μεν έχουμε βγει από τα μνημόνια το 18 και κατά τους δε έχουμε βγει από τα μνημόνια πρώτετραμήνου. Μάλιστα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος αντέξει, άνταξε. Πιστεύω τα εκλαϊκεύσαμε. Νομίζω είναι κατανοητά. Διότι τους έχετε ενημερώσει τους ακροατές, σας εμπιστεύεται ο κόσμος. Συνεπώς, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι θα έχουμε κι άλλα. Τώρα καταδίδεται σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, το μίνι ασφαλιστικό σε μία ώρα δύο στη Βουλή, που έχει τις παραγραφές για τις οφειλές, που έχει την κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων των γυναικών στο δημόσιο. Πιστεύω στην εξαιρετική σας εκπομπή. Τι περιμένετε, τι περιμένετε από αυτό? Περιμένουμε ότι θα έχει και κάποιες καλές ρυθμίσεις, αλλά στο θέμα της παραγραφής ή της κατάργησης των πρόωρων συντάξεων των γυναικών από 1/1/23 είναι μια σκληρή ρύθμιση. Θα εφαρμόσει το δόγμα ΣΥΡΙΖΑ που από 1/1/23 κανένας, καμία γυναίκα δεν θα βγαίνει στη σύνταξη 1/62 είτε έχει ένα είτε 10 παιδιά. Μάλιστα.
Οπότε θα το δούμε. Άσχετα με το αν έχει. Άσχετα εάν έχει συμπληρώσει τα χρόνια που δικαιούται για να έχει. Αν έχει συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις μέχρι 31 12 τρέχοντος έτους. Του 22 δηλαδή. Αν έχει συμπληρώσει 25 ετία ανήλικο τέκνο 10, 11, 12 και το ηλικιακό όριο 55, 56, 58 και 60 άνδρες γυναίκες φεύγουν πρώτου 60. Και με τα τρία δεδομένα μαζί ή μπορεί και με ένα. Με τα τρία δεδομένα. Είναι σύμπτωση και των τριών προϋποθέσεων. Μάλιστα. Χρονική σύμπτωση. Αυτό. Αν όμως λείπει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, πάμε στα 62, εφαρμόζεται ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο σκληρότερος νόμος ασφαλιστικού στον πλανήτη που λέει είμαι 62 και 40 χρόνια δουλειάς ή στα 67 και βάλε. Ωραία, θα το ξαναδούμε αυτό με το μήνυμα ασφαλιστικό γιατί μάλιστα. Και εσείς θα μπορείτε να το δείτε, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο για το τι μάλιστα. Περιμένει τον καθένα και από εμάς. Και να δώσουμε και απαντήσεις αν στους ακροατές μας.